Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ομάδες των Ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων. Επιχειρούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αψηφούν το ψύχος και κολυμπούν στις παγωμένες λίμνες. Είναι άσχητα σαμποτάζ και άρση στο να χειρίζονται drones. Το Κέντρο 73 είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε πρόσφατα και η αποστολή της είναι να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο μονάδων του Ουκρανικού στρατού και σε ορισμένες περιπτώσεις να προετοιμάζει το έδαφος. Είναι ο λόγος που οι ρωσικές κατοχικές δυνάμεις σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν στρατηγική, καθώς οι Ουκρανοί κομμάντος κατάφεραν να διεισδύσουν αθόρυβα σε ρωσικούς στρατώνες και να τοποθετήσουν βόμβες. Το Κέντρο 73 δεν αποτελεί επίσημο σώμα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για απλούς πολίτες που κατά τη διάρκεια της ημέρας ζουν ως ψαράδες, αγρότες ή εργάτες. Μόλις πέσει όμως το σκοτάδι, μετατρέπονται στην αιχμή του δόρατος του Ουκρανικού στρατού. Είναι πολύ καλά εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι. Το Κίεβο όχι μόνο γνωρίζει για την ύπαρξή τους, αλλά τους υποστηρίζει με κάθε μέσο που μπορεί, καθώς η παρουσία τους είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμη. Το Κέντρο 73 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανακατάληψη εδαφών με στρατηγική σημασία, όπως το χωριό Κρίνκι στην περιφέρεια της Χερσόνας.